Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θεκλά Πετρίδου. Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι και πόσα άλλα θα ακούσουμε. Όπως βλέπετε από τον τίτλο αυτού του βίντεο, θα μιλήσουμε για μητέρα με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, για μητέρα ναρκισο και πότε θα γλιτώσει η κόρη της σε αυτή την περίπτωση. Και επειδή τώρα τελευταία ε, πρέπει να έχει υποστάρει κάποιο βίντεο μου κάπου Ίσως το βίντεο που σχολιάζαμε μαζί με τη Δόκτωρη Αριστονίκη Θεοδοσίου τις δηλώσεις του τραγουδιστή και του κόσμηματοποιού. Έρχονται διάφοροι άσχετοι εδώ στο κανάλι και σχολιάζουν ότι είμαι εμείς άνδροι. Εγώ. <laughs> και ότι είμαι εναντίον των ανδρών και θεωρώ ότι μόνο οι άνδρες είναι τοξική κενάρκηση. Και, και κυρίως κάτω από την ανάρτηση που έκανα στα κοινωνικά δίχτυα τη μέρα του πατέρα, ότι... Ε, υπάρχουν πολλοί πατεράδες που είναι τοξικοί και λοιπά, στην οποία αναφέρθηκα με περισσότερα αρνητικά επίθετα για τις αντίστοιχες μητέρες, να μου λένε ότι εγώ τα έχω μόνο με τους πατεράδες. Δεν τα έχω με κανέναν. Τα έχω με τους κακοποιητικούς ανθρώπους, τους εγωκεντρικούς ανθρώπους, τους ανθρώπους που ρουφούν την ενέργεια και τη ζωή, ας μου επιτραπεί ο όρος, από τα παιδιά τους και από τους γύρω τους. Δεν με ενοχλεί το φίλο η ηλικία, ο προσανατολισμό κάποιου ανθρώπου, με ενοχλεί όμω η τοξικότητα η και η κακοποιητικότητα. Θέκλα μου, αγαπημένη γραφή, φίλη, καλησπέρα σου. Εύχομαι να είσαι καλά και να έχει μια όμορφη μέρα. Σε ευχαριστώ για τι ευχέ. Οι ευχέ όμω από μόνε του δεν βοηθάνε. Πρέπει να προσπαθούμε κι εμεί, και αυτό το δούμε στη συνέχεια και με σένα. Θέλω αρχικά να σε ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη τη καρδιά μου για την προσφορά σου. Σε ακούω κάθε μέρα και μου δίνεις γνώση και δύναμη να προχωρήσω. Σε ευχαριστώ που υπάρχεις, που βοηθάς τους ανθρώπους να πλοηγηθούν μέσα στα σκοτάδια τους και να βρουν το δρόμο για να επιστρέψουν στον εαυτό τους. Θα ήθελα επίσης να σε ευχαριστήσω για το χρόνο σου αν διαβάσεις το email μου και συγγνώμη προκαταβολικά που είναι μεγάλο. Θέλησα να σου στείλω γιατί ελάχιστοι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν και μπορεί να μην γνωριζόμαστε αλλά με έχει ήδη βοηθήσει πολύ. Σε ευχαριστώ. Αυτή είναι η ιστορία μου. Η πρώτη ανάμνηση κακοποίηση που έχω είναι από όταν ήμουν περίπου 2 με 2,5 ετών. Ήταν ένα ηλιόλουστο στο πρωινό και η μητέρα μου με πήρε από το χέρι και μου είπε να πάμε στον κήπο να κάνουμε βόλτα. Θυμάμαι να περπατώ μαζί τη, να εξερευνώ, να πιάνω, να μυρίζω, να κόβω φυτά και λουλούδια, ο κήπο γύρω μου τόσο τεράστιο, εντυπωσιακό, ευτυχία. Μέχρι που ένας ξαφνικός έντονος και οξύ πόνος με έκανε να σαστήσω, να φοβηθώ πολύ και να ξεσπάσω σε κλάματα. Γιατί η μαμά, της είπα, κλαίγοντας με λιγμούς. Στη ψυχή μου ήταν λες και ο ήλιος κρύφτηκε. Πόνεσες αγάπη μου, την άκουσα να λέει. Την κοίταξα με απορία. Πόνεσα και φοβήθηκα πολύ. Έτσι πόνεσε και το λουλίδι που έκοψες, αλλά δεν μπορεί να στο πει. Δηλαδή το κορίτσι έκοψε ένα λουλούδι και η μαμά τη τσίμπησε ή την χαστούκησε. Δεν μα λέει ακριβώ με ποιο τρόπο προκάλεσε σωματικό πόνο στο παιδί τη. Είναι ξεκάθαρο όμω ότι προκάλεσε σωματικό πόνο. Αργότερα και ενώ μεγάλωνα, αυτή μα η βόλτα αναφερόταν πολύ συχνά από εκείνη. Θαύμαζε τον εαυτό τη, έτσι κάνουν οι ναρκεί, αυτοθαυμάζονται. Θαύμαζε τον εαυτό της λέγοντάς μου για τις διαφορετικέ μεθόδους διαπαιδαγώγησης που ακολουθούσε και πως αυτό την έκανε μοναδική, καλύτερη από άλλες μανάδες. Μεθόδους που φυσικά δεν σταμάτησαν εκεί σε αυτή τη βόλτα στον κήπο. Ήταν μόνο η αρχή της εκπαίδευση μια και η συγκεκριμένη βόλτα ήταν προσχεδιασμένη όπως προσχεδιασμένη ήταν και η πρόκληση πόνου επάνω μου ήταν η αρχή μιας πορείας ζωής που οδήγησε σε πολύ μεγάλο άγχος, ανασφάλεια, πολύ κακή εικόνα εαυτού, people pleasing, συνεξάρτηση, ψυχαναγκασμούς, διατροφικές διαταραχές, φόβο, απόγνωση, βαθιά θλίψη, αίσθημα κενού, κλινική κατάθλιψη, κακοποιητικές σχέσεις, ανοχή λεκτικής ψυχικής και σωματικής βίας και μια απόπειρα στα 26-27 μου σε μια πολύ άσχημη φάση της κατάθλιψής μου. Τώρα είμαι 38. Σε μια παράγραφο μέσα η κοπέλα περιγράφει με ευκρίνεια και καθαρότητα τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να έχει μια κακοποιητική ανατροφή σε ένα παιδί. Το ξαναδιαβάζω ήταν η αρχή μιας πορείας ζωής που οδήγησε σε πολύ μεγάλο άγχος, ανασφάλεια, πολύ κακή εικόνα εαυτού, people pleasing, δεν δηλαδή θέλω να ευχαριστώ τους άλλους, συνεξάρτηση, ψυχαναγκασμούς, διατροφικές διαταραχές, φόβο, απόγνωση, βαθιά θλίψη, αίσθημα καινού, κλινική κατάθλιψη, κακοπιτικές σχέσεις, δηλαδή να έχετε κοπέλα λεκτική ψυχική σωματική βία και μια απόπειρα στα 26-27 σε πολύ άσχημη φάση της κατάθλιψης, τώρα είμαι 38%. Το μήνυμα σαφές από πολύ νωρίς. Να γνωρίζω καλά στο πετσί μου ποιο έχει τον έλεγχο. Σε πιο βαθύ και υποσυνείδητο επίπεδο η απαγόρευση της εξερεύνησης ή της αυτονομίας. Δεν μου επιτρεπόταν να διαχωριστώ από εκείνη Απαγορευόταν να είμαι εγώ. Φυσικά δεν επιτρέπεται μέχρι και σήμερα. Άλλο ένα μήνυμα που πήρα εξαιρετικά νωρίς ήταν ότι η αγάπη πονάει. Και όταν η μητρική αγάπη πονάει τόσο, γιατί να αντιδράσεις να ξαφνιαστείς όταν πονούν και οι υπόλοιπε που έρχονται στο διάβα σου. Σε αυτή τη μικρή παράγραφο η κοπέλα πάλι έτσι πολύ ευκρινώς μας εξηγεί με ποιο τρόπο η κακοποιητική παιδική ανατροφή οδηγεί σε κακοποιητικές ερωτικές ενήλικες σχέσεις ή φιλικές ή επαγγελματικές. Συχνά μοιάζει με αδιέξοδο, σαν να είμαι παγιδευμένη στο χρόνο μαζί τη. σε έναν πόλεμο που μοιάζει με αγάπη, μια αγάπη που μοιάζει με πόλεμο. Νήματα αόρατα που μας ενώνουν για πάντα. Μέχρι τώρα, αν θες μπορείς να τα κόψεις. Όσο μακριά και αν πάω, μένω πλέον ευτυχώς σε χώρα του εξωτερικού, όσο και αν προσπαθήσω, είναι στιγμές που απλώς νιώθω πως δεν θα τα καταφέρω να ξεφύγω. Είμαι μοναχοπέδι και το βάρος του να την ικανοποιώ και να τη ρυθμίζω συναισθηματικά ήταν πάντα στους ώμους μου. Ναι, αλλά Κακόσυτα στου ώμου σου το βάρο να ικανοποιεί τη μάνα σου και να τη ρυθμίζει συναισθηματικά. Μόνη τη έπρεπε να βρει τρόπο να ικανοποιεί τον εαυτό τη και να το ρυθμίζει συναισθηματικά. Η μητέρα μου έχει ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητα. Την έχει διαγνώσει ο ψυχιατρό μου που την έχει γνωρίσει σε συνεδρίε. Επίση, άτομο από το οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο εργάζεται στον τομέα της ψυχικής υγείας και την οποία μητέρα μου γνωρίζει από παιδί. Άρα σου έχουν μπει δύο ειδικοί ο ψυχίατρος ο οποίος την έχει δει σε συνεδρίες και άτομο στην οικογένεια το οποίο, το οποίο εργάζεται στον τομέα ψυχικής υγείας έχουν διαβεβαιώσει ότι η μητέρα σου ε, έχει ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας. Δεν ξέρω αν έχει ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας. Προφανώς έχει για να σου το πει ο ψυχίατρος, αλλά σίγουρα έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Η ίδια όμως δεν το ξέρει. Είναι μεγάλη ηλικία και όλοι λένε πως δεν θα έχει καμία διαφορά αν το μάθει. Δεν είναι λόγω ηλικία που δεν θα έχει διαφορά αν το μάθει. Θα τους βγάλει τρελούς, δεν θα το πιστέψει. Το πλέον απίστευτο σε αυτή την ιστορία είναι ότι δεν έχω κι εγώ κάποια διάγνωση διαταραχής ή ψυχικής ασθένειας. Νόμιζω ότι μπορεί να είμαι οριακη αλλά από ό,τι φαίνεται την έχω γλιτώσει απλώς με κατάθλιψη, δυσθυμία και πολύ άγχος. Τι λες αγάπη μου, είναι απλώς η κατάθλιψη? Κλινική κατάθλιψη που έφτασε ακόμη και στην απόπειρα. Είναι απλό πράγμα η δυσθυμία, είναι απλό πράγμα το άγχο. Είναι απλά όλο αυτό που μα έλεγε πριν. Το πιο πιθανό είναι ότι έχει σύνθετη διαταρκή μετατραυματικού στρε, η οποία συμπεριλαμβάνει όλα αυτά. Κάνω αρκετά χρόνια ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση. Φαίνεται να έχω περάσει από κάθε ρόλο μια ναρκιστική οικογένεια σαν παιδί. Το χρυσό παιδί, όταν με ανέβαζε στο βάθρο, έπαιρνα προσοχή και αγάπη και ήμουν αξιέπαινη, όμω αργά ή γρήγορα γινόταν κάποιο μεγάλο για εκείνη λάθο και γινόμουν άμεσο αποδιοπομπαίο τράγο ή το αόρατο παιδί. Υπάρχουν πολύ λίγα βίντεο για μοναχοπαίδια σε αρκεσιστική οικογένεια. Θεωρώ πως είναι μια άλλου είδου κόλαση. Απλώ είσαι μόνιμα αυτό το ένα παιδί που θα υποστεί τα πάντα. Έχει δίκιο σε αυτό που λες. Είναι πολύ, πολύ δυσβάσταχτο να είσαι το μοναδικό παιδί μια ναρκιστική οικογένεια. Οργή, ξύλο, υποτίμηση, βρισχέ απειλέ. Τιμωρία τη σιωπή, μούτρα και απόσυρση της αγάπης. Κάπου εκεί αν ήμουν τυχερή παρέμενα αόρατη για ένα διάστημα. Παρόλο που υπέφερα από ενοχές στο στάδιο αυτό, πολλές φορές έπαιρνα τον εαυτό μου να χαλαρώνει σε έναν βαθμό γιατί επιτέλους σταμάταγε να ασχολείται μαζί μου. Είχα τη δυνατότητα να κάνω ένα διάλειμμα και φυσικά μετά πίσω στο φαύλο κύκλο για να ξανακερδίσω την αγάπη της και πάλι από την αρχή να αποδείξω ότι δεν είμαι ένα τέρα όπω με έλεγε ένα σύχαμα. Το τέρα και το σύχαμα σε έλεγε σε ένα τέρα και σύχαμα. Δεν γνώριζα για τον αρκισισμό μέχρι πριν τρία χρόνια. Η συνειδητοποίηση ήταν τρομακτική γιατί προήλθε μέσα από το θάνατο του πατέρα μου. Εκείνο, μετά από ένα χρόνο περίπου που είχε κατάθλιψη, έπαθε ξαφνικά να κοπεί καρδιά, χωρί να υπάρχει ιστορικό και μην έχοντα παρουσιάσει ποτέ πρόβλημα με την καρδιά του. Το μόνο πρόβλημα το μόνο γνωστό πρόβλημα μέσα σε αυτό το διάστημα ήταν ότι βρισκόταν σε πάρα μα πάρα πολύ άσχημο σημείο στο γάμο του με τη μητέρα μου. Εκείνη ανακάλυψε μια παράλληλη σχέση του που συνέβη 40 χρόνια πριν. Το τρίτο πρόσωπο ήταν μέσα από το οικογενειακό μα περιβάλλον, οπότε διπλή και προδοσία. Εκ των υστέρων έμαθα από συγγενεί ότι πριν εκείνο καταπέσει με κατάθλιψη, τον απειλούσε να το ξεφτυλίσει παντού, ακόμα και σε μένα. Κάτι που φυσικά και έκανε χωρί δεύτερη σκέψη. Η γονική αποξένωση, όπω έμαθα ότι λέγεται αργότερα, δυστυχώ δεν έλειψε ποτέ από τη ζωή μου. Όταν διάβασα για τον αρκισισμό, κατάλαβα ότι όταν ήμουν μικρή, η μάνα μου ζήλευε τη σχέση μου με τον πατέρα μου. Ήμασταν πάρα μα πάρα πολύ κοντά και προσπαθούσε να τη, συμπο... σαμποτάρει. Κάτι που και φυσικά κατάφερε. Μέχρι την εφηβεία ήμουν μια απεπισμένη ότι ο πατέρας μου ήταν ένας αδύναμος άνθρωπος που χωρίς εκείνη θα είχε χαθεί. Πως ό,τι ήταν και ό,τι είχε το χρωστούσε σε εκείνη. Τον κακολογούσε πολύ και αυτό οδήγησε στο να αλλάξει σχέση μα και ο τρόπο που τον έβλεπα. Ακάρι να υπήρχε τρόπο να ήξερα τότε αυτά που ξέρω τώρα. Το ίδιο λέμε και εμεί όλοι. Εδώ. Μετά που μαθεύτηκε η απιστία, εγώ δεν του είπα ποτέ τίποτα για να μην τον πληγώσω. Έκανε ότι δεν τον γνώριζα. Σε ένα βαθμό τον καταλάβαινα. Ήξερα από νωρί ότι η απιστία δεν είναι κάτι σωστό και καταλαβαίνω ότι η μητέρα μου προδόθηκε αλλά επίση γνώριζα ότι του στερούσε τη σεξουαλική επαφή. Δυστυχώ από την εφηβεία, οι μουγνώστε και των προβλημάτων μου υπήρχαν στη σχέση των γονιών μου, γιατί η μητέρα μου με έβλεπε σαν φίλη τη και μου τα έλεγε όλα. Φυσικά, η μητέρα μου κοινοποίησε την απιστία και στι δύο οικογένειε και στα παιδιά των δύο οικογενειών, προκαλώντα χάο και πόνο. Διευκρινίζω μια απιστία που έγινε 40 χρόνια πριν. Και αποκαλύφθηκε η διάρκεια της, όχι η ύπαρξή τη, όταν οι γονεί μου ήταν πλέον στα 80 του. Η μητέρα μου γνώριζε ότι είχε συμβεί κάτι, και όμως επέτρεψε στο άτομο αυτό να είναι μέρο τη ζωή μου, αλλά παρόλα αυτά, όταν έμαθε ότι είχε διαρκέσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι νόμιζε, έκανε όλη αυτή την αναστάτωση. Μετά το θάνατο του πατέρα μου, σε μια ευάλωτη στιγμή τη, γύρισε και μου είπε, Κλέοντα, Φοβάμαι ότι τον πίεσα πολύ. Τον σκότωσε, όχι απλώ τον πίεσε πολύ. Μέσα στο πένθος μου δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Όλα κόλλησαν όμως όταν ξεκίνησα και πάλι ψυχοθεραπεία και άκουσα για πρώτη φορά τη λέξη «Νάρκισος». Μια λέξη που καθόρισε τη ζωή μου. Μια λέξη που με έκανε να ξυπνήσω μέσα στον εφιάλτη όλων εκείνων των στιγμών που δεν γνώριζα ότι βιώνα καθημερινά. Θέκλα μου όλα αυτά τα χρόνια με είχε κάνει να πιστεύω πως ζω σε μια υγιή και αγαπημένη οικογένεια. Τώρα που το βλέπω απ' έξω, δεν ξέρω πως το έφτασα να το πιστεύω αυτό πως δεν έβλεπα όλα όσα ήταν μπροστά στα μάτια μου. Δεν έβλεπες γιατί είχε υποστεί πλήση εγκεφάλου. Οι ναρκισιστικοί γονεί κάνουν πλήση εγκεφάλου στα παιδιά τους για το ότι η οικογένεια τους είναι τέλεια. Και για το ότι ο πόνος είναι αγάπη και ότι η κακοποίηση είναι κάτι το νορμάλ. Το σοκ της συνειδητοποίησης ήταν φοβερό. Ακόμα είναι. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που το μυαλό μου δεν μπορεί μέχρι και σήμερα να συνδέσει απόλυτα τις δυο, καθημερινές, τις δυο διαφορετικές εικόνες καθημερινότητας, την πραγματική και τη φανταστική. Έτσι είναι, όταν βρισκόμαστε σε μια αναρχιστική οικογένεια, όταν δεχόμαστε αναρχιστική κακοποίηση από τον γονέα, από τους γονεί μα, ζούμε σε ένα ψέμα. Το μυαλό μας αρνείται να κρατάει στην επιφάνεια, να κρατάει στο συνειδητό επίπεδο όλα τα άσχημα που συμβαίνουν και είναι σαν να πέφτει ένα πανί και τα ξεχνάμε μόλι συμβούν. Και ζούμε μέσα στο ψέμα και στο παραμύθι της καλή οικογένεια, των καλών ανθρώπων, των στήλων τη κοινωνία. Στο διάστημα αυτό λοιπόν των τριών ετών που χάθηκε ο πατέρα μου, η μάνα μου είναι ανεξέλεγκτη. Κακοποιεί λεχτικά ψυχολογικά με κάθε ευκαιρία Βγάζει πάρα πολύ κακία και φθόνο. Προσπαθεί να με χωρίσει από τη σχέση μου που ξέρω ότι κουράστηκα και δούλεψα πολύ με τον εαυτό μου μέσα από ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία, μια και είχα σειρά κακοποιητικών σχέσεων μέχρι να καταφέρω να τη δημιουργήσω. Εννοείται ότι ζηλεύει τη σχέση σου, εννοείται. Ζηλεύει πάρα πολύ του γονεί του συντρόφου μου. Δεν τολμώ να αναφέρω ότι πήρα για παράδειγμα λουλούδια στη μητέρα, μου, στη μητέρα του όταν πήγαμε να του δούμε τελευταία φορά. Γιατί θα δημιουργήσει καυγά. Θα πει δεν κατάλαβα. Εγώ δεν αξίζω λουλούδια. Σου πω τι λουλούδια αξίζει αυτή. του το, το, στεφάνι που παίρνω στην κηδεία. Τελευταία φορά που την επισκέφθηκα πέρσι το καλοκαίρι και αφού είχε προηγηθεί ένα μήνα silent treatment, τη, τι, τη μορία τη σιωπή, ένα μήνα που δεν σου μιλούσε, δεν άντεξε ούτε μια μέρα χωρί να πετάξει χολή και δηλητήριο για τον σύντροφό μου και να προσπαθεί. Και χωρί να προσπαθεί συνέχεια να με πικάρει για να ξεκινήσει η διαφωνία τέσσερα εκείνη την περίοδο το minimum contact, την ελάχιστη επαφή για να δω πώς θα πάει. Προσπάθησα τον Grey Rock, τον κρύζο βράχο για όλα αυτά έχουμε κάνει βίντεο τι σημαίνει γκρίζο βράχο, τι σημαίνει low contact ή minimum contact όπως λέει εδώ η κοπέλα και τι σημαίνει no contact. Αλλά σε κάποιο σημείο δυστυχώ δεν πέτυχε και με το που έφερα αντίσταση βρήκε ευκαιρία να αρχίσει να φωνάζει. Και να ραδιάζει όλα μου τα ελαττώματα και τελικά με πέταξε κακήν κακό από το πατρικό μου, λέγοντα μου ότι ξέρει ποιο είναι το σχέδιό μου. Ότι πήγα να τη δω με την πρόθεση να τη στεναχωρήσω τόσο, ώστε να πεθάνει για να την κληρονομήσω, ότι τελειώσαμε, δεν θέλει να με ξαναδεί ποτέ και να μην πατήσω ούτε στην κηδεία τη. Έφυγα άμεσα και τη είπα ότι δεν θέλω τίποτα υλικό από εκείνη, το μόνο που ήθελα πάντα ήταν η μαμά μου. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να έχω, βεβαίω, γιατί δεν ήταν και δεν υπήρξε και δεν θα είναι ποτέ μητρική. Μερικού μήνε μετά έστειλε μηνύματα και με έκραζε ότι δεν τη εύχομαι χρόνια πολλά στα γενέθλιά τη. Επίση έστειλε στα δικά μου γενέθλια, σαν να μην έχει γίνει απολύτω τίποτα. Ήταν πάντα πολύ απαιτητική και καλλιεργούσε το φόβο του να μην την ικανοποιήσει, είτε γιατί θα θύμωνε, είτε γιατί θα χρησιμοποιούσε τι ενοχέ. Έχω μεγαλώσει με το ότι θα πεθάνει από τη στεναχώρια ή θα την πεθάνω εγώ. Ένα παράδειγμα είναι η γιορτή τη μητέρα. Παίρνει εκείνη τηλέφωνο για να τη πω χρόνια πολλά, αν δεν το κάνω μέχρι κάποια ώρα τη ημέρα. Αν αντιδράσω και τη πω ότι πιέζομαι και ότι καλό θα ήταν να περιμένει, γιατί και για παράδειγμα είναι μόλι μεσημέρι, είμαι απαράδεκτη, γιατί δεν έκανε τίποτα κακό. Λίγη αγάπη ζήτησε και εγώ με αυτή που θύχτηκε και την πήρε από τα μούτρα. Μετά συνήθω λέει με ειρωνικό τόνο: Συγγνώμη, παιδί μου, που σε ενόχλησα, δεν ήξερα ότι είμαι τόσο βάρο. Άλλο παράδειγμα είναι ότι στο παρελθόν, όταν ήμουν μικρότερη, έπρεπε να γιορτάζουμε μεταξύ μα τον Άγιο Βαλεντίνο με αρκουδάκια και λουλούδια. Θυμάμαι άπειρε στιγμέ σαν έφηβη να νιώθω ασφιχτικά και να τι λέω: Σταμάτα πια, δεν είμαι ογκομενό σου. Συναισθηματική μου μυξία στο full και enmeshment, δηλαδή διάχυση ορίων. Ήταν πάντα προσκολλημένη πάνω μου. Όταν δεν έκανα αυτά που ήταν τα αναμενόμενα για εκείνη σε οποιοδήποτε επίπεδο μεταξύ μα, ή αν πίστευε για παράδειγμα ότι δεν διαβάζω αρκετά για το σχολείο, ερχόταν η οργή, ο εξευτελισμό, οι προσβολέ, οι βρισχέ, οι τιμωρίε το ξύλο. Α, οι τιμωρίε το ξύλο. Απειλούσε να μου πουλήσει τα κατοικίδια, να με βάλει υπηρετριά και να καθαρίζω τουαλέτε, να πουλάω λουλούδια σε νυχτερινά μαγαζιά ή στα φανάρια να μου κόψει τα χόμπι μου μου ανέβαζε τη τσάντα μου ψηλά κάπου να, μην, να, την βλέπω αλλά να μην μπορώ να τη φτάσω και έτσι να μην μπορώ να διαβάσω για το σχολείο. Τι τέρας είναι αυτή. Μου έλεγε ότι θα ξεφτελιστώ σε όλους που θα πάω αδιάβαστη. Εγώ έκλεγα με λιγμούς και ηκέτευα για το ελαιόστες. Τι βασανιστήρια έκανε στο παιδί άχρηστη. Τελικά την κατέβαζε μετά από ώρες για να μου δείξει πόσο καλή ήταν μαζί μου όταν εγώ είχα φερθεί τόσο μα τόσο άσχημα. Χειριστικότητα, γκάζ την όλα μαζί. Όλα τα παραπάνω γι, γίνονταν από πολύ νωρί, περίπου από την ηλικία των 5-6 ετών, και όλο και περισσότερο καθώ μεγάλωνα και ανέπτυξα προσωπικότητα. Λίγο καιρό πριν, και ενώ οι επαφέ ήταν ελάχιστε, αφού με έδιωξε πέρσι το καλοκαίρι, άρχισε να επικοινωνεί και πάλι, λέγοντα μου ότι υπάρχει κάποιο θέμα υγεία, θέλοντα να με ενημερώσει πω θα κάνει εξετάσει και βιοψία για να δούμε τι συμβαίνει. Λίγο πολύ περιέγραψε ένα πολύ δύσκολο χειρουργείο για να πάρω δείγμα για βιοψία από το οποίο είπε ότι υπάρχει περίπτωση και να μην επιβιώσει. Μετά την περιγραφή άρχισε να μου λέει ότι με αγαπάει και να κλαίει και δεδομένου του τι είχε συμβεί, τη είπα πολύ ήρεμα ότι μετά από ό,τι έγινε το καλοκαίρι, η απότομη αυτή έκφραση αγάπη εκεί που δεν μιλάγαμε καν, με κάνει να νιώθω άβολα και την παρακάλεσα να σταματήσει και να εστιάσουμε στο θέμα τη υγεία τη. Η απάντηση ήταν γιατί, τι έγινε το καλοκαίρι, πάγωσα. Τη απάντησε ότι με έδιωξε από το σπίτι. Τα αρνήθηκε όλα, έτσι κάνουν. Τα αρνούνται όλα. Είπα εγώ έτσι, έκανε εγώ έτσι. Με τίποτα. Άρχισε να ορλιάζει, με είπε τρελή, ότι ξαναγράφω την πραγματικότητα όπω τη θέλω, τα δικά μα του γειτόνου μα. Ότι το καλοκαίρι μαλώσαμε για τον σύντροφό μου, κάτι που δεν έγινε, και έφυγα γιατί στην ουσία θύχτηκα και πήρα το μέρο του. Έκτοτε είπε, αποφάσισα να κρατήσω τι αποστάσει μου. Επίση είπε ότι δεν θα τη πω εγώ αν θα μου πει αγαπώ, και αν θα εκφράσει αγάπη. Θα κάνει και θα λέει ό,τι θέλει όποτε το θέλει εκείνη. Δεν μπορώ να περιγράψω πώ ένιωσα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι από τι φωνέ την έπιασε βήχας δυνατό και με είχε στο τηλέφωνο χωρί να μου μιλάει, αφήνοντά με να την ακούω να βύχει πολύ δυνατά για δύο-τρία λεπτά και μετά χωρί καμιά κουβέντα μου το έκλεισε. Η ίστατη χειριστικότητα. Η ίστατη χειριστικότητα. Τι επόμενε μέρε θα γινόταν το χειρουργείο για να πάρω δείγμα για βιοψία. Ήμουν φυσικά με τη σκέψη και την ανησυχία ότι μπορεί να συμβεί κάτι κακό, όπω μου, μου τα είχε περιγράψει. Τη ευχήθηκα καλή επιτυχία την προηγούμενη μέρα και τη μέρα του χειρουργείου για να μην την ενοχλήσω μετά την ολική νάρκωση. Πήρα τηλέφωνο, κοντινά πρόσωπα για να μάθω πώ πήγε και μου είπαν ότι έκανε παρακέντηση με τοπική ανεθυσ... ανεσθησία Έπαθα σοκ. Βεβαίω. Χειριστικότα το έπακρο. Συνέχισα να προσποιούμε ότι δεν γνωρίζω για την παρακέντρηση για να δω θα μου το πει και συνέχισα να μου λέει ψέματα μέσα στα μούτρα. Συνέχισα να υποστηρίζω ότι έκανε το μεγάλο χειρουργείο. Όλο αυτό μαζί με love bombing σε κάθε μήνυμα, βομβαρδισμό αγάπη, δηλαδή, με καρδούλε και σε αγαπώ και ότι είμαι η ζωή τη προσπαθώντα να με κάνει ή να λυγίσω. Βλέποντα ότι η τεχνική τη δεν έχει αποτέλεσμα και συνειδητοποιώντα ότι δεν ενδίδω, έκανε το ανίκουστο. Πήρε τηλέφωνο τη μητέρα του συντρόφου μου και άρχισε να την τρομοκρατεί. Φώναζε και ουρλιαζε, στοχοποιώντα τον έμμεσα και άρχισε τι απειλέ, γιατί θεώρησε στο μυαλό τη ότι ο μόνο λόγο να μην έχω υποκύψει στα ψέματα και το love bombing ήταν κάποιο να μου βάζει λόγια. Και απλώ επιτέθηκε και πάλι προσπαθώντα να το βγάλει από τη μέση. Είπε λοιπόν στη μητέρα του συντρόφου μου ότι όποιο προσπαθήσει να παίξει με το μυαλό του παιδιού τη θα το θάψει. Θα του κατεβάσει τα παντελόνια, θα χώσει τα νύχια τη και θα του ξεσκίσει τι σάρκε, θα τον κόψει κομματάκια και άλλα τέτοια ωραία πράγματα. Η μητέρα του δεν είπε τίποτα εκείνη την ώρα, φοβήθηκε και πάγωσε. Μα πήρε μετά τηλέφωνο και έκλαιγε και ήταν πολύ φοβισμένη, γιατί κατάλαβε ότι όλα αυτά πήγαινα στο παιδί τη και φοβήθηκε μην του κάνει κάποιο κακό. Θέκλα μου, οι ενοχέ και η ντροπή που ένιωσα δεν υπήρχαν. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πώ είναι να ζει με όλο αυτό να σε ακολουθεί παντού. Να κάνει αγώνα για να δημιουργήσει κάτι δικό σου. Κάτι όμορφο επιτέλου. Και να είναι εκεί δίπλα για να στο διαλύει χωρί καμιά ενοχή. Είσαι στο εξωτερικό. Είσαι στο εξωτερικό. Φταίς και εσύ που έχει σχέση ακόμα μαζί τη είσαι στο εξωτερικό. Δεν ζει στο ίδιο σπίτι όπω ζουν πολλέ άλλε με τέτοιε άρρωστε μανάδε, ούτε στην ίδια γειτονιά, ούτε στο ίδιο χωριό. Είσαι στο εξωτερικό. Εσύ πήγαινε και την έβρισκε. Εσύ τη απαντούσε στο τηλέφωνο. Το no contact σημαίνει no contact. Τα κόβει όλα. Την άχρηστη. Είναι σαν αρρώστια που μολύνει του πάντε. Σαν ραδιενέργεια. Όλοι όσοι πλησιάσουν γίνονται δυστυχισμένοι, μαυρισμένοι, φοβισμένοι και άρρωστοι μέσα του ένιωσα τόσο άσχημα που είπα στον σύντροφό μου ότι αν θελήσει να φύγει και αν θελήσει να χωρίσουμε ότι θα τον καταλάβω. Ότι όλο αυτό δεν είναι δικό του φορτίο και είναι άδικο να το εφίσταται. Μου έρχονται στο μυαλό τα λόγια του Νίτσε. Αν κοιτάξει για πολλή ώρα την άβυσο, στο τέλο η άβυσο θα κοιτάξει εσένα. Δεν θα μπορούσα να περιγράψω καλύτερα τον αρκισισμό. Σε κατατρώει από μέσα σου, κλέβει ένα-ένα τα κομμάτια του εαυτού σου, τα όμορφα σου στοιχεία, μέχρι να μην μείνει τίποτα άδειο κέλυφος, κενό, πόνος, άβυσσος. Αποφάσισα να πάω no contact. Μετά, μια, μια, μέρα μετά βγήκε η διάγνωση, έχει καρκίνο. Ψόφο! Ό,τι θέλει ας έχει. Διάβασα τη βιοψία και έλεγε, μας ενδιαφέρει. Και νιώθω τέτοιο εγκλωβισμό όπως ποτέ ξανά. Δεν βλέπω κανένα τρόπο να μπορέσω να διατηρήσω μεγάλη απόσταση με τα νέα δεδομένα. Πλήρως no contact να πας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσο αντικρώμενα συναισθήματα. Θλίψη για όλα αυτά που καλείται να περάσει. Τι χημειοθεραπείε και όλη την ταλαιπωρετή. Τι, λυπάσαι, κουρα, αυτή σε λυπήθηκε ποτέ. Τι λυπάσαι τώρα, σοβαρά. Από την άλλη, θυμώ και τότε για πολλωστή φορά μου χαλάει ή πάει να μου χαλάσει αυτά που φτιάχνω στη ζωή μου για μένα. Είναι σαν να μην υπάρχω καν. Σαν να μην έχω δικαίωμα να ζήσω τη ζωή μου. Και είμαι η μόνη οικογένεια που έχει εκτό από κάποιου φίλου συγγενεί. Φοβάμαι και δεν μπορώ να διανοηθώ καν. Πόσο μπορεί να χειροτερέψει η συμπεριφορά τη απέναντί μου ή απέναντι στον σύντροφό μου. Γι' αυτό πρέπει να κόψει κάθε σχέση. Ο, 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 ο νάρκιστο που έχει καρκίνο, πάλι νάρκιστο είναι. Το τέρα που έχει καρκίνο, πάλι τέρα είναι. Ο καρκίνο και ο οποιαδήποτε άλλη ασθένεια δεν εξοραίζει τον άνθρωπο, δεν τον εξαγιάζει. Δεν αλλάζει κάτι το γεγονό ότι είναι άρρωστο. Μπορεί να εκουστεί εγωιστικό αυτή τη στιγμή που είναι άρρωστο, όμω θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Δεν είναι καθόλου εγωιστικό. Επιτέλου είπε κάτι φυσιολογικό. Νιώθω πω έχω χάσει τόσο πολύ χρόνο μέσα σε όλο αυτό. Τόσο πόνο, θλίψη και μαυρίλα. Θέκλα μου, αν έφτασε μέχρι εδώ, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το χρόνο σου. Θα χαρώ να ακούσω την άποψή σου και ελπίζω να μην σε κούρασα. Καλή σου συνέχεια, με αγάπη και εκτίμηση. Και τη απάντησα. Το σημειώνω για βίντεο. Ο καρκίνο το 80 είναι σαν κρυολόγημα και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Ότι όσο πιο μεγάλο είναι σε ηλικία ένα άνθρωπο όταν Πάθη καρκίνο τόσο πιο δύσκολο είναι να είναι ο καρκίνος πολύ προοδευτικός και να πεθάνει γρήγορα. Συνέχισε τον no contact είπα, η γνώμη μου. Θέλεις να πεθάνεις εσύ στα 38? Αυτό το όταν κάποιος αρρωστήσει με καρκίνο όλοι τον λυπόμαστε έστω και αν είναι Μαλάκα και παλιάνθρωπο. Αυτό που όταν έχει κάποιο έχει κάποια ασθένεια, αμέσω εξαγιάζεται, αυτό που όταν κάποιο πεθάνει, αμέσω γίνεται άγιο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Εγώ δεν, δεν τα δέχομαι αυτά τα πράγματα. Η ιστορία αυτή τη γυναίκα είναι μια ιστορία ενό μαρτύριου ζωή. Έχει πολύ θέμα με τη συνεξάρτηση ακόμη. Πρέπει να συνεχίσει πιο εντατικά τη ψυχοθεραπεία σου και τη ψυχοεκπαίδευσή σου. Δεν πρέπει ούτε να τη λυπάσαι, ούτε να την νοιάζεσαι, ούτε τίποτα. Αυτή δεν νοιάστηκε για σένα, είναι χειριστική στο φουλ. Και την έχω και ικανή να σου έχει στείλει ψεύτικη βιοψία. Την έχω και ικανή, αλλά ας πάρουμε το ότι όντως έχει καρκίνο. Καλά, καλά ξεμπερδέματα. Να πάει στο καλό, να πεθάνει να ησυχάσει. Να πεθάνει να πνάσεις. Θυμήθηκα τώρα, ότι υπήρχε μία περίπτωση μία μάνα με μία κόρη. Δεν ήταν θεραπευόμενες μου, ήταν άτομα που γνώριζα από πολύ μικρή. Η κόρη είχε κάνει 6-7 απόπειρε. Παρόμοια συνθήκη σχέση της μάνας εκείνης με την κόρη όπως τη σχέση σου εσένα με τη μάνα σου. Σε κάποια φάση η μάνα πέθανε και μου λέει ένα συγγενικό μας πρόσωπο και τον δύο το οποίο είναι επίση ψυχολόγο. Τώρα να δει που θα ζήσει αυτή η κοπέλα. Και έχω η κοπέλα αυτή ξέφυγε από όλα τα, τα ζητήματα που είχε τα ψυχολογικά, δεν προέβησε καμία άλλη απόπειρα και ζει φυσιολογική ζωή. Γιατί πέθανε το τέρα. Είναι ευχάριστο που η σου έχει καρκίνο, είναι ευχάριστο να πεθάνει. Μακάρι να πεθάνει, προλάβει να ζήσει, ρε φίλε. Και δεν με ενδιαφέρει αν κάποιο ακούσει αυτά που λέω και με επιτέρα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν σου λέω να τη σκοτώσει. Σου λέω να πα να τη φάξει, σου λέω να την τολοφονήσει, σου λέω να σταματήσει να έχει επαφέ μαζί τη. Σου λέω να σταματήσει να είσαι ο αποδοχέα τη ραδιενέργεια τη, όπω λε. Τι θα καταλάβει, κόρη να χάσει. Χα... Άκου, άκου, αυτοκαταστροφικότητα. Έκανε όλε αυτέ τι μαλακίε η μάνα σου και είπε στον σύντροφο ότι θέλει να σε χωρίσει. Όχι στον σύντροφο, έπρεπε να πει: Δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω στη μάνα μου και θα μείνω εδώ με σένα. Και με εμά και θα μείνω εδώ στη ζωή μου. Ούτε να το σκέφτεσαι να συνεχίσει επαφέ μαζί τη. Ούτε να το σκέφτεσαι. Είναι άξια τη τύχη τη. Και έχει περάσει πολύ καλύτερα από σένα. Πολύ καλύτερη ζωή από σένα έχει περάσει συγκεκριμένη. Μια χαρά σε εσένα για να ξεσπάει επάνω σου, για να ρυθμίζει εσύ τα συναισθήματά τη και για να την ικανοποιεί. Α, στο καλό. Νευρίασα. Νευρίασα. Σοβαρά σου μιλώ. Νευρίασα. Στα γράψουν κι άλλοι από κάτω. Δεν είναι μάνα αυτή, είναι τέρας. Αν πάθαινε ο Χίτλερ καρκίνο, θα το λυπόσουν, α. Ο Χίτλερ, αν πάθαινε καρκίνο, θα το λυπόμαστε και θα μάνα μου τον Χίτλερ σκότωσε τόσα εκατομμύρια ανθρώπου. Μα το κύλησε τον πλανήτη, αλλά έχει καρκίνο καημένο. Μάνα μου, θα κάνει, θα κάνει χημειοθεραπεία. Μάνα μου, κακό σκυλί ψόφο δεν έχει. Υπάρχει αυτή η παρεμία, η οποία έχει νόημα αυτή η παρεμία. Το κακό σκυλί ψόφο δεν έχει, που φυσικά δεν αναφέρεται σε σκυλιά, αναφέρεται σε παλιανθρώπου, οι οποίοι ακριβώ επειδή εκδραματίζουν όλο του το όξο και τη χολή πάνω στου άλλου, επειδή κάνουν προβολέ συνεχώ πάνω στου άλλου, επειδή ξεσπάνε πάνω στου άλλου, δεν επηρεάζονται και πάρα πολύ. Έτσι, ένα καρκινάκι στο 80, το οποίο σου λέω μπορεί να πεθάνει από οποιοδήποτε άλλο αίτιο, το πιο πιθανό παρά από το καρκινάκι που σου είπε ότι έκανε πολύ ζουβερή η επέμβαση και τελικά ήταν μια παρακέντηση. Ας... Άκουσε και τι θα σου γράψω στα σχόλια. Διάβασε σε παρακαλώ πολύ και τι θα σου γράψω στα σχόλια γιατί είμαι σίγουρη ότι πολλοί θα ταραχτούν από αυτό το βίντεο. Όπως ταράχτηκα εγώ. Θα συνταραχτούν και θα μοιραστούν στα σχόλια δικέ του ιστορίε παρόμοιες. Γράφει πάρα πολύ ωραία, εξαιρετική στη γραφή, δεν ξέρω με τι ασχολείς, αλλά γράφει υπέροχα. Σε παρακαλώ πολύ. Θέλω να το ακούσει πολλέ φορέ αυτό το βίντεο και να με ακούσει εμένα να διαβάζω αυτά που έγραψε εσύ. Γιατί το βίντεο έχει μεγάλη διάρκεια, αλλά στη μεγαλύτερη διάρκεια διαβάζω το δικό σου κείμενο και δεν σχολιάζω. Εσύ η ίδια όπω τα γράφει, τα γράφει πολύ ορθά. Τα καταλαβαίνει πολύ καλά. Βάλε σε πράξη το no contact. No contact. Absolutely no contact. Σε παρακαλώ πολύ. Άκου, έκανε άλλη παιδί στα 42 και αντί να το προσέχει σαν τα, σαν τα μάτια τη, η μάνα σου, για να είναι εσύ 38 και η μάνα σου 80, σημαίνει ότι έκανε στα 42. Και αντί να σε προσέχει σαν τα μάτια τη και να είναι όρημη και συναισθητική μάνα και καλύτερη μάνα σε μεγαλύτερη ηλικία, συμπεριφέρθηκε με τον πιο απαξιωτικό τρόπο. Όντω, κάποιοι άνθρωποι δεν κάνουν διαγωνεί. Κάποιε μανάδε δεν είναι μητρικέ και κάποιοι πατεράδε δεν είναι πατρικοί. No contact. Επιμένω.